Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προώθηση του τουρισμού ήταν το αντικείμενο συζήτηση τη πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνία του ΤΕΙ Ιωνίων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλαινία ιδάκη. Στο πλαίσιο τη εκδήλωση, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα τη επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με επικεφαλή στον προϊστάμενο του Τμήματο Άγιο με στόχο την ανάπτυξη και την καθιέρωσή τη ω Προ αυτή την κατεύθυνση, υπήρξε αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντο που προσφέρει η κεφαλαιονιά από του ίδιου του επισκέπτε που έρχονται στο νησί, βάσει σχετικών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν. Η μελέτη περιλάμβανε ακόμη την έρευνα για τα ηλεκτρονικά αποτυπώματα του νησιού στο διαδίκτυο, καθώ και τη σημασία που έχει η ενεργή παρουσία του στα social media. Παρουσιάσαμε λοιπόν τέτοιε ενέργειε, όπω είναι για παράδειγμα η έρευνα που κάναμε στο αεροδρόμιο τη Κεφαλαιονιά και έφερε, παρουσιάσαμε αρκετά σημαντικά αποτελέσματα για το την ικανοποίηση των τουριστών που έρχονται στην Κεφαλονιά. Αυτή είναι μία από τις ενέργειες υποδομής που πρέπει να γίνονται συνεχώς. Άλλες ενέργειες τέτοιες είναι η παρουσία μας στα social media και η ύπαρξη καινοτομία στο τουριστικό προϊόν μας. Όπως είναι η έρευνα που παρουσιάσαμε και έχει σχέση με την ύπαρξη των QR codes σε αξιοθέατα της Κεφαλονιάς. Το επιστέγασμα όμως της συγκεκριμένη μελέτης ήταν η δημιουργία ενός πλήρους ηλεκτρονικού προφίλ τη με σχετική ιστοσελίδα, Facebook page, Twitter και QR code για τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Μια καμπάνια που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με παράδειγμα άλλου τουριστικού προορισμού οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο τι δυνατότητε των ψηφιακών μέσων για την προβολή του, όπω η Νέα Ζηλανδία, η Ουαλία και το Κουνίσλα τη Αυστραλία. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια όλη αυτή τη προσπάθεια που κάναμε είναι το ψηφιακό περιεχόμενο που δημιουργήσαμε για την κεφαλαιονιά. Και η ύπαρξη ενό δικτυακού τόπου στο kefalonia tourismgr που θα έχει όλα αυτά τα στοιχεία και θα αποτελεί ε, μια βάση για την ψηφιακή υποδομή πλέον του νησιού μας. Στην έναξη ημερίδα, επέφθυναν χαιρετισμό οι τοπικέ αρχέ του νησιού και επισήμαναν την ανάγκη να στηριχθεί το η Ιωνίων και να αξιοποιείται για τέτοιε πρωτοβουλίε που θα επιτρέπουν στου φορεί του τουρισμού να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντο.